Έχουμε κάνει έναν πρώτο κύκλο επαφών και το συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι, συμφωνούν. Δηλαδή, μετά από μία ημερίδα στην Κύπρο 2 εβδομάδες πριν και μία ημερίδα στη Λίμνο χθες, διαπιστώθηκε ότι οι τοπικές αρχές, η παραγωγή, οι έμποροι, τους ενδιαφέρει η κρουαζιέρα. Και ξέρετε, όταν ακούνε τις ποσότητες που χρειάζεται για να εφοδιαστεί ένα κρουαζιερόπλοιο, που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες, σκέφτονται ότι είναι μία διέξοδος για την τοπική παραγωγή, αρκεί βέβαια να πληρεί τους όρους, τις ποιότητες και τις ποσότητες που χρειάζονται τα κρουαζιερόπλοια. Έχω ωστόσο την εντύπωση, κύριε Αλεξάκη, ότι είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος, έτσι, για να φτάσουμε στο επιθυμητό. Βεβαίως. Γιατί από τη μία πλευρά η παραγωγή και οι έμποροι βεβαίως και θέλουν να πουλήσουν σε εισαγωγικά προς τα κρουαζιερόπλοια. Απ' την άλλη όμως πρέπει να καλλιεργήσουμε και το έδαφος στα κρουαζιερόπλοια και στους επισκέπτες για τη ζήτηση των τοπικών προϊόντων. Τα κρουαζιερόπλοια είναι τεράστιοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν μια εσωτερική δομή την οποία πρέπει να ανοιχνεύσουμε, να επηρεάσουμε ώστε να κάνουμε θελκτικά τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης, της Κύπρου αντίστοιχα, του Βόρειου Αιγαίου, του Νότιου Αιγαίου, για να εισέλθουν στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Όπως εξίσου μεγάλα είναι και τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Βεβαίως, και μην παραγνωρίζουμε ότι σήμερα, όπως γίνεται ο εφοδιασμός, υπάρχουν κάποια συμφέροντα και εμείς πάμε να διαταράξουμε αυτό το στάτους των συμφερόντων, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, προωθώντας την κριτική κουζίνα εμπροκειμένου. Δηλαδή θέλουμε να τους πούμε ότι όταν το κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην Κρήτη και όπως οι επισκέπτες πάνε στην Κνωσό, έτσι πρέπει να δοκιμάσουν και την κριτική σαλάτα. Και για να δοκιμάσεις κριτική σαλάτα πρέπει να έχει προμηθευτεί φρέσκο αγγούρι από το Τιμπάκι, φρέσκια ντομάτα από τη Βιάνο, λάδι από τη Μεσαρά, ρίγανη, φέτα, κριτική από το Σέλινο. Τα λέμε έτσι επίτηδες για να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο να πάρεις ένα προϊόν, είναι να τα συνδυάσεις όπως το κάνουμε εμείς εδώ και βγάζουμε ένα καταπληκτικό και αμίμητο προϊόν, παραδείγματος χάρη την κριτική σαλάτα και άλλες κριτικές συνταγές. Πάμε δηλαδή να προβάλλουμε την κριτική δίαιτα, την κριτική διατροφή στην ευρύτητά της, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και θελκτική από τα κρουαζιερόπλοια, να λένε ότι όταν πιάνουν Κρήτη θα έχουν στο μενού κριτική κουζίνα. Χαίρομαι που και το αυτό... λέτε έτσι και το θέτετε έτσι, κριτική διατροφή, γιατί πάντα αντιδρώ είναι άλλο η κριτική διατροφή, άλλο συνολικότερα η μεσογειακή διατροφή. Ναι, πηγαίνω, βεβαίως. Πηγαίνοντας ας πούμε σε ένα άλλο τόπο και δένοντας το κρουαζιερόπλοιο, θα μπορεί και εκεί επίσης, βάσει των συμφωνιών που έχουν κλειστεί, να γεύονται τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Ακριβώς. Δηλαδή όταν έρθει στην Κρήτη πρέπει να φάει μακαρόνια με αθότυρο. Όταν πάει στην Νάπολη στην Ιταλία θα φάει τη μακαρονάδα την Απολιτάνα. Σωστά. Όταν πάει στην Κύπρο πρέπει να φάει το χαλούμι. Αυτό είναι η τοπική εμπειρία. Επισκέπτομαι ένα τόπο και παίρνω με όλες μου τις αισθήσεις αυτή την τοπικότητα. Ωραία. Όταν, βλέπω, κύριε Αλεξάκη, την Κνωσό, γεύομαι κριτικό κρασί, γεύομαι κριτικό λάδι. Αυτό θα πει είμαστε σύμφωνοι. Πολιτιστικός τουρισμός. Ωραία. Είπα λοιπόν εγώ ότι νιώθω, αλλά διαπιστώνεται στην πορεία της κουβέντας και από τα λεγόμενά σας, ότι ξέρετε, ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Ωστόσο, αυτός ο δρόμος κάπου θα φτάσει και κάποτε θα φτάσει. Και πόσο το υπολογίζετε. Πόσο το υπολογίζετε. Σαφέστατα. Δεν το ξέρω. Πρέπει να τον διαβούμε. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε ένα κύκλο επαφών, είμαστε σε επαφή με τα κρουαζιερόπλοια, υπάρχουν διάφορες εταιρείες, μιλάμε, δεν σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, όχι, μα σας ακούμε, ναι, μια χαρά. Ναι, ναι, ωραία. Κάνουμε ένα κύκλο επαφών με τα κρουαζιερόπλοια, προφανώς για την επόμενη τουριστική περίοδο, για το επόμενο καλοκαίρι. Όταν αυτά καταλήξουν, βεβαίως και θα το μάθετε, θα είστε οι πρώτοι που θα τα μάθετε.